Στο 8 συνεργάστηκαν Σαλπικίδης και Μουσλίμοβιτς. Το σουτ του Ελζάρ δυσκόλεψε τον μάχο. Ο Σαλπικίδης έγινε αποδέκτης της μπάλας και πάσαρε στον Μουσλίμοβιτς για το 1-0. Πρώτο γκολ του Βόσνιου στο φετινό πρωτάθλημα σε μια φάση. Τρία λεπτά αργότερα στο 11 ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-0 με σκόρερ το Σαλπικίδη από την υπέροχη σέντρα του Σακελαρίου. Και για τον Δημήτρη Σαλπικίδη ήταν το πρώτο γκολ στη φετινή Super League. Ο ΠΑΟΚ βγήκε ξανά στην επίθεση του 35 και κατάφερε να φτάσει στο 3-0 με σκόρερ αυτή τη φορά το Γιώργο Φωτάκη. Καλή συνεργασία μεταξύ Φιλωμένο και Σαλπικίδη. Στην πορεία της μπάλας βρέθηκε ο 29χρονος χαφ και πέτυχε και αυτός το πρώτο του γκολ στη σεζόν.